εκπομπή έχει τίτλο «Κορίτσια ο Τζίμις» και απευθύνεται στους κουλτουριάρδες τηλεθεατές της ελληνικής επαρχίας που μπορούν να διακρίνουν ότι το σχήμα έχει περιεχόμενο και το περιεχόμενο σχήμα. Τη γράφει και την παρουσιάζει το υπέρβαρο σεξουαλικό σύμβολο της γενιάς του χημείου, ο Τζίμις Πανούσης. Έλα ρε. Μου κοιτάει τα χαρτιά μου. Μου κοιτάει τα χαρτιά μου, κύριε Βητειάδη. Να λέει τις δικές του. Ζέστη κάνει, παιδιά, να ανοίξουμε κανένα παράθυρο. Ναι. Συγγνώμη, μαντάμ. Συγγνώμη. Μήπως μπορείτε να μας φωνάξετε το Βασιλιά. Το Βασιλιά. Ναι, θέλουμε να τον ρωτήσουμε μερικά πράγματα. Από τη τηλεόραση είμαστε. Κώστα. Ευχαριστώ. Κώστα, σε θέλουν από τη τηλεόραση. You suppose the table you hold this. Without, have no spoon, what we say is food, without food. And it's very heavy because of the papers. The papers are very heavy, very dirty, the papers. Yellow, you know. And we have very heavy, and I told you when we threw it to the audience, through the, and destroy the whole. The whole Yeneda here. Okay. Πράσινες πόρτες με διορισμένους μικρομεσαίους επιτάς μετατρέπονται σε παράθυρα. Νόμοι κουτσί παίρνουν επίδομα αναπηρίας. Ο Γρηγόρης Φαράκος κάνει σεγόντα στο Σαββόπουλο. Η μικρή Ελένη κάθεται και κλαίει γιατί δεν τη γλύφουν οι φιλενάδες της. Και νέα κάμψη του δολαρίου έναντι του ιαπωνικού γεν. Γενναίοι γιάπηδες ξερνάνε στο ίντερνετ. Στην κοιλιά του αρχιτέκτονα Μητσοτάκη, το φλουρί της πίτας της φιλελεύθερης παράταξης. Και θα κλείσουμε το δελτίο μας, αγαπητοί φίλοι, με τους τυχερούς αριθμούς του Λότο. 6, 6, 6. Έλα, έλα. Τα Ελγίνια Μάρμαρα αγόρασε ο Λάκης Λαζόπουλος με χρήματα από το Ασφαλιστικό Ταμείο των Εργαζομένων στα Πριζουνίκ Μαρινόπουλος. Τα Ιερά Μάρμαρα θα βαφτούνε και θα τοποθετηθούν στον Παρθενώνα μαζί με το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Θεάς Αθηνάς που φιλοτέχνησε με τα χεράκια του ο μεγαλομπακάλης κύριος Βερόπουλος.